Σίγουρα η φοιτητική είναι ανήσυχη, σίγουρα υπάρχει χρέος. Τα πράγματα πλέον έχουν ηρεμήσει, αλλά φαντάζεστε δεν είναι το ίδιο. Μπορώ να πω ότι εντάξει, κάποια από τα πανεπιστήμια έχουν δικαιώσει με το πρόγραμμα και τι τάσει του. Πολλοί φοιτητέ έχουν ήδη φύγει, αλλά αυτοί που έμειναν για να δικαιώσουν τι τάσει του είναι αρκετά ανήσυχοι. Σίγουρα από ΕΠΣΕΣ υπάρχουν αυξημένα μέτρα προστασία, αστυνομία στου δρόμου. Μπορούμε να ακούσουμε τα περιπολικά και τα ελικόπτερα που είναι σε διάφορους κεντρικούς δρόμους του Manchester, όπως το Oxford Road, που κατοικούν και πολλοί Κύπροι φοιτητές μας. Εμείς προσπαθούμε να μείνουμε όσο πιο ήρεμοι μπορούμε, να συνεχίσουμε κανονικά το πρόγραμμα των εξετάσεων μας, μιας και είναι μια δύσκολη περίοδο για όλους τους φοιτητές, και με ηρεμία να δικαιώσουμε το καλό. Τώρα, αν κάποιος φοιτητής ή οποιοσδήποτε άλλος χρειαστεί κάτι, μπορεί να επικοινωνήσει και με το Green Hellenic Society ή με κάποιο μέλος της οργάνωσης. Μέχρι εψές δεν γνωρίζαμε κάτι. Όταν το Πανεπιστήμιο άνοιξε το πρωί, έστειλε μήνυμα στους φοιτητές ότι το πρόγραμμα συνεχίζει κανονικά και η εξεταστική περίοδος. Αυτό είναι από το University of Manchester. Τώρα υπάρχουν ακόμα δύο πανεπιστήμια στο Manchester, τα οποία δεν γνωρίζω, αλλά πιο πιθανόν να έχουν τελειώσει εξετάσεις. Μέσα από το διαδίκτυο στήθηκε μια γιγαντιέπη.